Ο Θερμαϊκός, η παραλία και οι πλατείες Αριστοτέλους και Ναυαρίνου συναγωνίζονται για το ποια θα είναι η πρώτη περιοχή την οποία οι Θεσσαλονικοί θεωρούν την πιο βρώμικη. Δεν είναι λίγοι βέβαια εκείνοι που θεωρούν ότι όλο το κέντρο της πόλης χαρακτηρίζεται από μια αταξία όσον αφορά στην καθαριότητα. Παντού. Λοιπόν, ο Θερμαϊκός, στην πλατεία Ναυαρίνου, ξεχνάω γενικά κάτι, γενικότερα όπου υπάρχει σκουπιδοτενικές. Το κέντρο γενικότερα. Κοίταξε, το κέντρο ναι, γιατί έχει περισσότερη κίνηση. Γι' αυτό και είναι και πιο βρώμικο. Στις πιο έξω περιοχές, αν πας, είναι πολύ πιο καθαρά. Είναι στην παραλία, Θερμαϊκός. Στις γειτονιές, αλλά γενικά είναι από τον κόσμο που εξαρτάται. Προς Ροτόντα, προς τα εκεί πάνω και προς Βαρδάρη, πιστεύω. Στο κέντρο έχει μερικά σημεία, φαντάζομαι, που είναι πολύ βρώμικα. Οι γειτονιές λίγο πολύ είναι πιο καθαρές γύρω-τριγύρω. Θεωρώ ότι η Ναυαρίνη είναι το top 1 βρώμικο μέρος της πόλης. Αρκετά βρώμικη θεωρώ την Ικτίνου. Επίσης, για την παραλία τι να σχολιάσουμε. Αυτά το σημείο είναι από τα πιο βρώμικα εδώ η περιοχή. Όσο, ναι, όσο πιο περιφερειακά πηγαίνεις, πιο καθαρά πράγματα βλέπουμε. Παραλία, κομμάτι παραλίας, ναι. Εδώ πέρα να βαρύνουν κάποιες φορές, αν και τα πλένουνε. Πρόσφατα ανέβηκα Εγνατία και λίγο έπαθα ένα σοκ. Και Αριστοτέλους από το κομμάτι της Βασιλέως Ηρακλείου και πάνω, νομίζω. Ναυαρίνου και πλατεία Αριστοτέλους. Βασικά πλατεία Αριστοτέλους. Πλατεία Αριστοτέλους πιστεύω σε κάποια σημεία, προς τα πάνω, στο καπάνι μέσα. Πιο βρώμικα, ή Ναυαρίνου κάποιες ώρες. Σε ορισμένα σημεία της πλατείας Αριστοτέλους και μέσα στα πανεπιστήμια. Στη Δημητρίου Γούναρη, εκεί που μένω, είναι πάρα πολύ βρώμικα. Απαράδεκτα βρώμικα. Στο ερώτημα ποιος φταίει για την κατάσταση που καθόλου δεν τιμά την πόλη και τους πολίτες, όλοι απαντούν ότι πάνω και πρώτα απ' όλα φταίνε οι πολίτες, οι οποίοι δεν υπολογίζουν και πετούν τα σκουπίδια τους όπου τους βολεύει, και δευτερευόντως ο Δήμος που δεν κάνει τις σωστές κινήσεις στον τομέα αυτό. Σίγουρα θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Η εμπειρία ξένων μεγάλων πόλεων αυτό δείχνει. Το πώς, αυτό είναι δικό της θέμα. Βλέπω, περνάνε, καθαρίζουν τους δρόμους, παίρνουν τα σκουπίδια, ρίχνουν νερό. Κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να κάνουν και κάτι περισσότερο όταν ο κόσμος δεν καταλαβαίνει και συνεχίζει να κάνει τα ίδια. Καλά, δεν είναι και πολύ βρώμικη η Θεσσαλονίκη, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, λόγω των περιοχών. Και ότι εντάξει, κάτοικοι όσο να είναι, ας πούμε, δεν τα προσεύχονται τόσο πολύ. Και λόγω των μαγαζιών επίσης που πετάνε τα σκουπίδια που να είναι. Είναι και η οργάνωση των Δήμων. Πού αλλού. Κάποιος είναι υπεύθυνος για όλα αυτά. Φταίνε και οι πολίτες που δεν προσέχουν, αλλά και το κράτος που ίσως δεν έχει τόσο πολλά. Είναι η νοοτροπία μας, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, πιστεύω. Ο Δήμος απλά βολεύεται στο δεν ξέρουμε τι σεβόμαστε. Αφού δεν ενδιαφέρει μας τους ίδιους, δεν θα ενδιαφέρει και το Δήμαρχο να μας ευχαριστήσει. Σε εμάς, καταρχήν που τα πετάμε όλα κάτω και δεν νοιάζει σε κανέναν το πώς θα προσέξουμε την πόλη μας. Και στο Δήμο που δεν έχει λάβει κάποια πιο σημαντικά μέτρα ώστε να καθαρίζει πιο συχνά. Θα μπορούσε να υπάρχουν πολύ περισσότεροι κάδοι. Ανακύκλωση εννοώ. Αλλά θεωρώ ότι ακόμα δεν έχουμε μάθει μάλλον να χρησιμοποιούμε τους κάδους ανακύκλωση. Γιατί ακόμα και στους κάδους υπάρχουν μέσα πλαστικά και όλες τις ίδιες. Στην αταξία των κατοίκων και όχι στη σωστή διευθέτηση των κάδων. Στο Δήμο, καθαρά. Κόσμος. Καλά και ο κόσμος. Πάνω απ' όλα, εμείς θέμε. Κυρίως στην παιδεία των ανθρώπων. Της πολιτείας, όλοι μαζί φταίμε. Δεν μπορούμε. Δήμος. Ο Δήμος έχει τη δική του ευθύνη, σίγουρα. Ίσως στις επόμενες εκλογές να μην τίθεται θέμα καθαριότητα στην πόλη. Ίσως πάλι η κατάσταση να μην αλλάξει. Θα το δείξει η ιστορία.